Τώρα όμως ένα περίεργο δημοσίευμα, το οποίο έχει ενοχλήσει την κυρία Δέφα Αλεξιάδου. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, τη γνωστή τηλεμαγείρισα την κυρία Δέφα Αλεξιάδου, την αγαπημένη μας Δέφα, τη Δέφα όλων των Ελλήνων. Κυρία Δέφα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παιδί μου. Μας έχετε λείψει, η αλήθεια είναι. Δεν είμαι μόνο όλων των Ελλήνων, είμαι όλου του κόσμου. Και μας έχετε λείψει. Ένα βιβλίο με έναν μεγάλο εκδοτικό οίκο των Φάιντων. Είναι η βίβλος της ελληνικής κουζίνας που κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο σε τέσσερις γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. Μάλιστα. Ή προβάλλει την Ελλάδα με το όνομά μου, γιατί έτσι μπορούσα να προβάλλω την Ελλάδα που την αγαπώ πάρα πολύ, σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Είμαι γνωστή στο έξω από την Ελλάδα περισσότερο από ότι είμαι στην Ελλάδα και με μεγαλύτερες τιμές και δόξες από ό,τι μου προσφέρει η χώρα μου. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι η Ελλάδα πολλές φορές πατάει τα παιδιά της αντί να τα αγκαλιάζει και δυστυχώς να τα στηρίζει. Έτσι είναι. Κυρία Δέφα, διαβάσαμε σήμερα στην Εσπρέσο. Εγώ δήλωσα και είπα ποια ακριβώς είμαι. Δεν είναι δυνατόν. Κύριε Βέφα, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Να παίρνεις και να βάλεις ό,τι σχόλιο κακό θέλεις, ό,τι πιο βρώμικο μπορείς και να βγαίνεις στο fan page ένα ισχυρό δημοσίευμα για μένα. Να πούμε, κυρία Βέφα, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Συγγνώμη, κυρία Βέφα. Για τον ίδιο λόγο. Να πούμε, κυρία Βέφα, μισό λεπτό. Λοιπόν, με τον δημοσιογράφο της Εσπρέσο, είπα ακριβώς αυτό που έκανα. Να καταλάβουν οι τηλεθεατές, κυρία Βέφα, λίγο. Να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στην Εσπρέσο που λέτε κατηγορώ. Έχω μέσω δικηγόρων αίτηση, όπως πολλοί άλλοι συνταξιούχοι, ναι, να δικαιωθούμε για κάποια χρήματα που ήδη έχουμε δικαιωθεί με κάποιους νόμους. Όχι να δικαιωθούμε τώρα, που δικαιούμαστε να τα πάρουμε πίσω αυτά τα χρήματα. Αυτοί οι δικηγόροι λοιπόν θα φροντίσουν στο ελεγκτικό συνέδριο να περάσουν όλη αυτή τη δίκη που θα γίνει, ξέρω εγώ την απόφαση που θα βγάλουν, και η απόφαση που θα βγει όσα χρήματα μας επιστραφούν, εάν μας επιστραφούν, οι δικηγόροι που ανέλαβαν την υπόθεση θα πάρουν ένα 5%. Να καταλάβει λοιπόν ο κόσμος και ο κάθε συνταξιούχος που δικαιούται να πάρει αυτά τα χρήματα πίσω, όπως το είπε πολλές φορές και ο Παπαδάκης και είπε κάντε αιτήσεις. Λοιπόν, δικαιούνται οι συνταξιούχοι γιατί είναι δικαιωμένα αυτά τα χρήματα. Δεν ζητάμε κάτι που δεν είναι. Εσείς... Με νόμους του ιδίου του κράτους γυρνάνε πίσω. Κυρία Δέφα, εσείς για ποιο λόγο έχετε αυτή τη στιγμή ενοχληθεί? Όπως λένε, κοινωνική αλληλεγγύη, δεν έπρεπε να κάτι. Να πούμε ότι η κυρία Δέφα Αλεξιάδου. Αυτά λοιπόν θα τα πάρουμε πίσω. Λίγο να μου βρίσκει το κοντρόλ. Η κυρία Δέφα Αλεξιάδου φαίνεται να έχει δώσει μία συνέντευξη στην εφημερίδα Εσπρέσο, όπου λέει ότι κατηγορεί το κράτος, ότι κάνει μηνύσεις στο κράτος, επειδή έχει θέμα με τη σύνταξή της και τα λεφτά που παίρνει. Κυρία Δέφα, εσείς τη δώσατε τη συνέντευξη αυτή ή όχι? Αίτηση αυτή την προσφυγή για να πάρει πίσω δικαιωμένα χρήματα. Το λέω και το ξαναλέω. Δεν ζητάω κάτι παράλογο. Όμως δεν είπα εγώ ότι κατηγορώ το κράτος. Αυτή η κουβέντα είναι πολύ βαριά, με φύγει αφάνταστα και πολύ, πολύ πιστεύω ότι θα βάλω δικηγόρο να τους κάνω μήνυση, πήρε Εσπρέσο. Δεν επιτρέπεται. Ποιος Έλληνας θα έλεγε, θα έβγαινε. Ένας Έλληνας κιόλας που έχει μυαλό, που έχει γράψει ιστορία, που προβάλλει την Ελλάδα, θα έβγαινε να πει κατηγορώ το κράτος. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Ποιος Έλληνας θα το έλεγε? Και θα το έλεγα εγώ. Δεν μπορούν λοιπόν με τυχαία γράμματα να γράφουν κατηγορώ το κράτος. Εγώ απλά δήλωσα στον δημοσιογράφο τι έκανα. Και γι' αυτό το πράγμα, εδώ μεταξύ, σου είπα, προηγήθηκε το fanpage που έγραψε ό,τι ideas μπορείς να φανταστείς για μένα, ό,τι εσχρό, και τι κάνω αγωγή. Μάλιστα. Άρα, πούμε ότι η κυρία Δέφα Αλεξιάδου θα κινηθεί νομικά. Δεν επιτρέπεται άλλο αυτό το κουτσομπολιό, αυτή η ανακρίβεια, αυτή η κακοήθεια των δημοσιογράφων και των εφημερίδων και των εντύπων. Δεν επιτρέπεται. Κάποια ώρα πρέπει να σταματήσει. Κάποια ώρα πρέπει να αλλάξουμε δρόμο. Να ανεβούμε προς τα πάνω και όχι να κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Τέρμα τα κουτσομπολιά. Μάλιστα. Να κατηγοράμε ο ένας τον άλλο. Κύριε Δέφα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαστε καλά. Πάμε, δημοσίευμα μου, γιατί έχουμε θέμα σοβαρό. Μπουκάλι.